σχολιάσουμε. Είδαμε, πήραμε τη σκητάλη από τον Απόστολο Γαϊτάνη και τον Κώστα το Μαυρίδη από το Δελτίο Ειδήσεων και μπαίνουμε κατευθείαν στο ρυθμό της επικαιρότητας. Έχουμε σήμερα την τιμή και τη χαρά, πρώτη εκπομπή μετά το Πάσχα, να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον πρώην Υπουργό Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Κύριε Υπουργέ, τιμή μας και χαρά μας που είστε κοντά μας. Χαρά δική μου, κύριε Γραφιώτη. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Το Χριστός Ανέστη το λέμε 40 μέρες, όπως ξέρετε. Ναι, ναι, Χριστός Ανέστη. Και η Ανάσταση αυτή τη φορά έχει και ένα συμβολικό νόημα για όλους μας άλλωστε. Γιατί ο εγκλεισμός από τη μία μας βοήθησε, πρέπει να πούμε, να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ενδοσκόπησης και πιο καλής ενδοοικογενειακής συνεννόησης. Από την άλλη, βεβαίως, όπως και να το κάνουμε, είναι περιορισμός και κάθε περιορισμός δεν είναι επιθυμητός από κανέναν. Έχουμε λοιπόν χρόνια πολλά στους θεατές σας. Κύριε Υπουργέ, είστε ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο στη Δυτική Μακεδονία και μέσα από τη δημοσιογραφική σας πορεία και την πολιτική σας πορεία. Τις εκπομπές 7 συν 7 ακόμα τις θυμάμαι. Μικρό παιδί ήμουν, δεν διάβαζα τα μαθήματα. Είστε μικρός, πώς τις θυμάστε. Από το 89 μέχρι το 99 δεν είχαν εκπομπή σας, το θυμάστε κύριε Ρουσόπουλο. Και τα έχουμε πει και από κοντά αυτά. Αλλά και έβλεπα, έχω δει όλες τις εκπομπές σας και πραγματικά δεν διάβαζα για το σχολείο για να παρακολουθώ τις εκπομπές σας. Άρα ήταν ένα μεγάλο δίδαγμα και οι επιθέσεις και βεβαίως όλη σας η πορεία. Και θέλω να ακούσω από έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πράγματα και η γνώμη του μετράει πάρα πολύ. Λίγο θέλω ένα σχόλιο σας για αυτά που ζούμε σήμερα, για την επικαιρότητα και πού θα πάει αυτή η βαλίτσα, κύριε Ρουσόπουλε, γιατί πραγματικά με τον κορονοϊό οι τηλεθεατές μας παρακολουθούν, έχουν αρχίσει να χάνουν σιγά σιγά την ψυχραιμία τους. Τι θα τους λέγατε? Ναι, ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα που πρέπει κανείς να έχει, εν πάση περιπτώσει να καλλιεργήσει ως ιδιότητες του χαρακτήρα του στη ζωή του, είναι η υπομονή. Είτε είναι ένας πιστός χριστιανός και οι άνθρωποι στην Ελλάδα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν μια βαθιά πίστη, είτε όχι, έχοντας εμπειρία κανείς καταλαβαίνει ότι με την υπομονή μπορεί οπωσδήποτε να βοηθήσει τον εαυτό του και τους γύρω του να λύσει τα περισσότερα από τα προβλήματα που δημιουργούνται. Να το πω με ένα μικρό προσωπικό παράδειγμα, κύριε Γραφιώτη. Εγώ πριν από πολλά χρόνια, όπως θυμάστε, στην πολιτική δέχτηκα μια σειρά επιθέσεων με αθλειότητες, με ψέματα, με συκοφαντίες. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και είχα αρκετά μεγάλη υπομονή και επιμονή βεβαίως, έτσι ώστε να επανέλθω στην πολιτική, όχι για να δημιουργήσω την αίσθηση κάποιου ανθρώπου ο οποίος δικαιώνεται επειδή επανήλθε, αλλά για να δώσω και ένα δείγμα γραφής σε πολλούς από τους φίλους ή τους ανθρώπους οι οποίοι με γνωρίζουν, ότι μπορείς με υπομονή, με σοβαρότητα, με οργάνωση και με επιμονή στο στόχο σου να πετύχεις πολλά πράγματα. Θα μου πείτε πόσο εύκολο είναι όταν κανένας είναι κλεισμένο σε ένα μικρό χώρο, γιατί τα διαμερίσματα στην Ελλάδα είναι μικρά. Βεβαίως, στην περιοχή στην οποία απευθύνομαι, σίγουρα ένα μεγάλο μέρος του ποσοστού ζει σε σπίτια τα οποία είναι πολύ πιο άνετα από ό,τι είναι τα μικρά διαμερίσματα της Κυψέλης ή του Παγκρατίου στην Αθήνα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο εγκλεισμός είναι εγκλεισμός. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο και χαρακτηριστικό είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, η υπομονή. Τώρα πάμε στην ουσία, η οποία έχει να κάνει με τις προβλέψεις, αλλά προβλέψεις εντός εισαγωγικών, γιατί κανένας εξημών δεν μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια, αφού οι ίδιοι επιστήμονες που ασχολούνται με την καινούργια αυτή ασθένεια δεν γνωρίζουν καλά-καλά τον τρόπο με τον οποίο αυτή η ασθένεια δρά. Αρχικά, όπως θα θυμάστε πολύ καλά, είχε υποθεί ότι σε πιο εύκρατα κλίματα, σε πιο ζεστά κλίματα, μπορεί να καταπολεμά το κορονοϊός. Φαίνεται ότι αυτό έχει κάποια αλήθεια μέσα του, αλλά όχι τόσο όσοι νομίζαμε. Όπως και αρχικά είχε υποθεί ότι δεν χτυπά τις νεότερες ηλικίες, αλλά μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι ακόμα οι επιστήμονες, και ευτυχώς αυτό είναι τουλάχιστον επιστήμονες από όλο τον κόσμο που συμπλέουν στα ερευνητικά τους κέντρα. Είναι δηλαδή άνθρωποι που συνεννοούνται παγκοσμίως μέσα από τον παγκόσμιο ιστό και τα αποτελέσματα των ερευνών τους είναι γνωστά πολύ γρήγορα από το ένα εργαστήριο στο άλλο. Κινούνται στην κατεύθυνση του να βρουν το εμβόλιο, να βρουν το φάρμακο. Θα το έχουν βρει στους επόμενους μήνες, θα το έχουν βρει στον επόμενο ένα χρόνο. Όλοι λέμε πότε θα βρεθεί. Κανείς δεν λέει το εάν θα βρεθεί. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, θέλω να είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα βρεθεί. Έως τότε όμως θα πρέπει να κινούμαστε με πολύ προσοχή. Άρα λοιπόν, απαντώντας στο ερώτημά σας από τη μία, έτσι με την ανθρώπινη υπόσταση κανείς τους υπομονής, έτσι όπως μας τη διδάσκει η πίστη μας. Από την άλλη, με την επιστημονική προσέγγιση, εγώ δεν είμαι γιατρός, η επιστήμη μου είναι άλλη. Με την επιστημονική προσέγγιση όμως των ανθρώπων που καθημερινώς μας ενημερώνουν και είμαστε πολύ ευτυχείς και τυχεροί στην Ελλάδα που έχουμε τέτοιους επιστήμονες, να είμαστε και σε αυτό το τομέα με πίστη αρκετά μεγάλη ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και κυρίως ένα από τα ζητήματα που νομίζω πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες εβδομάδες και γραφείο ότι είναι να μην χαλαρώσουμε.
Δηλαδή, μπορεί τα μέτρα σιγά σιγά να αρχίσουν να αλλάζουν και να χαλαρώνουν κατά κάποιο τρόπο, αλλά εμείς δεν πρέπει να χαλαρώσουμε. Το παράδειγμα της Γαλλίας που ξαφνικά φτάσανε στα 20.000 κρούσματα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ημερών, είναι ένα παράδειγμα που δεν έχει δώσει αισιόδοξα μηνύματα μέχρι τώρα. Σας είπα πολλά, αλλά το βασικό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσει κανένας είναι ακριβώς αυτή η υπομονή και η πίστη στην επιστημονική κοινότητα, η οποία από όλο τον πλανήτη συγκεντρώνει πληροφορίες έτσι ώστε να μπορέσει να το αντιμετωπίσει όσο πιο γρήγορα και όσο πιο καλά γίνεται αυτό το καινούριο κακό, ας το πούμε έτσι, που έλαχε στη δική μας τη γενιά. Σε άλλες γενιές έλαχε ο πόλεμος, σε άλλες γενιές είχε ελάχει μια αντίστοιχη περίοδος, όπως ξέρετε πολύ καλά, και στο Μεσαίωνα και αργότερα, αλλά και στα αρχαία χρόνια πανόλης, δηλαδή ασθένειες λοιμώδεις και μολυσματικές. Σε εμάς έλαχε αυτός ο κλήρος. Ας τον υπομείνουμε και ας επιμείνουμε σε αυτούς τους στόχους που έχουν τεθεί. Κλείνω με μια πολιτική παρατήρηση, αυτή την πρώτη μου, και συγγνώμη για τη μακροσκελή απάντησή μου, αλλά αυτή την πρώτη απάντηση κλείνω με μια πολιτική παρατήρηση, η οποία έχει να κάνει με το ότι η ελληνική πολιτεία, στο πρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης και του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, βρέθηκε πολύ γρήγορα στην πρώτη γραμμή της μάχης, με πολύ σοβαρή οργάνωση και με μέχρι στιγμής πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν θριαμβολογούμε, δεν κάνει κανείς διθυράμβους, ούτε γράφει πεάνες, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι αντιμετωπίσαμε πολύ καλύτερα από πολλές άλλες χώρες του πλανήτη αυτό το πρόβλημα και ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ένα σημείο, μια χώρα αναφορά σε πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης, θετικής αναφοράς για αυτήν ακριβώς την αντιμετώπιση. Και ευτυχώς, κύριε Υπουργέ, γιατί πραγματικά πρέπει κάπου να ακουστούμε κι εμείς θετικά σαν χώρα. Να πάμε τώρα στο άλλο σκέλος. Πριν σας αποδεσμεύσω στο οικονομικό σκέλος. Βλέπω ότι παγκόσμια γίνεται ένα θρίλερ, εκτιλήσεται. Βλέπουμε ότι κάποιοι πουλάν το πετρέλαιο και μάλιστα δίνουν και χρήματα για να το πουλήσουν. Βλέπουμε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν το έχετε δει ποτέ στη δημοσιογραφική σας πορεία, να πουλάν άνθρωποι το πετρέλαιο και μάλιστα να δίνουν χρήματα για να το αγοράσουν οι άλλοι. Βλέπουμε κομιτικοτραγικά πράγματα. Πιστεύετε ότι αυτή η δίνη, που δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει κάποια στιγμή, γιατί θα είναι παγκόσμια, θα τελειώσει εδώ ή θα έχουμε μια μακροχρόνια επιδείνωση των οικονομικών δεδομένων? Κοιτάξτε, να πάρουμε ένα παράδειγμα που έρχεται από τις ΗΠΑ, στις οποίες οι ΗΠΑ μάλλον άργησαν να πάρουν τα μέτρα και βεβαίως όταν τα πήραν τα μέτρα είχαν ήδη πάρα πολλούς μικρούς. Στις ΗΠΑ την περίοδο 2007-2008, όταν ξεκίνησε η μεγάλη οικονομική κρίση, γιατί σας θυμίζω ότι ξεκίνησε από τη Lehman Brothers και από μεγάλες εταιρείες και τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες το 7, ασχέτως αν στην Ευρώπη έγινε πιο κατανοητή ή ήλθε πιο έντονα από το φθινόπωρο του 8. Το 7 και το 8 σε αυτές τις δύο χρονιές στις Ηνωμένες Πολιτείες χάθηκαν 9 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Τις πρώτες 14 ημέρες του κορονοϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες χάθηκαν 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Δηλαδή πολύ πιο γρήγορα και πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας από ότι δύο χρόνια οικονομικής ύφεσης του 7 και του 8. Αυτό σημαίνει, αν το δούμε ως παράδειγμα, ότι ασχέτως των μέτρων που έχει πάρει μια κυβέρνηση, γιατί εμείς πήραμε έγκαιρα μέτρα βεβαίως και σώθηκαν ζωές. Και αυτό να μην το υποτιμούμε καθόλου, γιατί μπορεί να φτάσουν 6 μήνες αργότερα να έχουν πάει πολύ καλά τα πράγματα και κάποιοι να το ξεχάσουν αυτό ότι σώθηκαν ζωές και να κοιτάνε μόνο την οικονομία. Θα τη δούμε την οικονομία, αλλά ορθώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είδε επανέλαβε σε χθεσινή του συνέντευξη στην Κυριακάτικη Καθημερινή, ότι θα συμπροχθεσινή η Κυριακάτικη Καθημερινή, ότι έπρεπε να προτιμήσουμε τις ανθρώπινες ζωές και όχι τα εκατομμύρια ή τα δισεκατομμύρια. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η οικονομία δημιουργεί σειρά αναγκών και προβλημάτων τα οποία δεν φανταζόμαστε πριν από λίγους μήνες. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού. Αυτό, χωρίς να αποτελεί παρηγοριά, ότι είναι το παντού, πάντως σίγουρα είναι κάτι που δεν αγγίζει μόνο τη χώρα μας. Δεν είναι δηλαδή το 9, 10, 11 που η οικονομία στην Ελλάδα ήταν χάλια, τα πράγματα πηγαίνανε πάρα πολύ άσχημα και τότε μας αντιμετώπιζαν σαν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Οι οικονομίες όλων των χωρών χυμάζονται. Η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα διαφορετικό ίσως από άλλες βορειοευρωπαϊκές χώρες και αυτό είναι το πρόβλημα στον τουρισμό. Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή το τουριστικό ρεύμα έχει ανακοπεί πλήρως, ελπίζουμε όταν τα πράγματα θα πάνε καλύτερα να έχουμε κάποιο είδους τουριστικού ρεύματος στην Ελλάδα. Σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να έχουμε τους αριθμούς εκείνους τους οποίους είχαμε άλλες χρονιές. Μακάρι να έχουμε τους μισούς από αυτούς και χωρίς να λέω ότι θα είμαστε ευτυχείς, αλλά πάντως σίγουρα θα μπορέσει να κινηθεί η οικονομία, η τουριστική οικονομία,
εάν έχει αυτούς τους αριθμούς που είπα προηγουμένως, χωρίς ξαναλέω να γίνομαι μάντης ούτε καλών ούτε κακών ειδήσεων, γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος μου, ούτε και έχω τέτοιες δεξιότητες. Οικονομίες γενικώς λοιπόν σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική αλλά και στην Ασία αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Είπατε κάτι για το πετρέλαιο. Είναι μια παροδική στιγμή αυτή και βεβαίως αυτό έχει να κάνει με τις δεξαμενές, τις εταιρείες μεγάλες που αποθηκεύουν πετρέλαιο. Η τιμή αυτή είναι γιατί ακριβώς έχει μειωθεί πάρα πολύ ο αριθμός των μετακινήσεων τροχοφόρων ή άλλων μέσων που χρησιμοποιούν προϊόντα και υποπροϊόντα του πετρελαίου. Άρα είναι κάτι παροδικό και αυτό. Σιγά σιγά οι οικονομίες θα αρχίσουν να παίρνουν εμπρός. Σιγά σιγά η ζωή θα επανέρχεται σε μια κανονικότητα, λίγο διαφορετική από την προηγούμενη. Για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να πούμε ότι θα ανοίξουν με τη μία τα σχολεία. Είναι πιθανό να ανοίξουν κάποια σχολεία όπως τη τρίτη λυκείου η τάξη, γιατί τα παιδιά έχουν τις πανελλήνιες εξετάσεις στην Ελλάδα κάποια στιγμή στις επόμενες εβδομάδες. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτό. Δεν είμαι ειδικός, ξαναλέω, ούτε μετέχω σε κυβερνητικές σκέψεις. Απλώς με βάση τις εικαζόμενες εκτιμήσεις επιστημόνων και τις πληροφορίες τις οποίες έχω. Αλλά δεν μπορώ να πούμε ότι με τη μία θα ανοίξουν τα πάντα. Έτσι λοιπόν η οικονομία θα πάρει σιγά σιγά μπροστά. Ένα πρόβλημα το οποίο αντιλαμβάνομαι και πρέπει να σας πω ότι το σέβομαι και με προβληματίζει και εμένα, γιατί μην φανταστείτε, ακόμα και αν οι βουλευτές έχουν μια δυνατότητα να κινηθούν προς τη Βουλή ή προς το γραφείο τους, παραμένουμε κι εμείς σε ένα μεγάλο βαθμό έγκλειστοι. Σίγουρα όμως επικοινωνούμε καθημερινώς με πάρα πολύ κόσμο. Και οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνούν μαζί, στην πλειονότητά τους αντιμετωπίζουν προβλήματα που δεν είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Άνθρωποι οι οποίοι μένουν άνεργοι, εταιρείες οι οποίες κλείνουν, μικρές επιχειρήσεις, μεσαίες επιχειρήσεις, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τους μισθούς και που προσπαθούν, επειδή η κυβέρνηση έχει κάνει αυτό το πρόγραμμα που καλύπτει έναν ποσοστό πάνω από το 85% των εργαζομένων που έμειναν άνεργοι, να επιβιώσουν με αυτά τα χρήματα τα οποία δίδονται, που σε άλλη περίπτωση θα ήταν χρήματα από τους μισθούς τους, από τις εταιρείες τους, αλλά τώρα είναι από τον κρατικό κορβανά. Και όπως ξέρετε, λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Ο κρατικός κορβανάς, ο κρατικός προϋπολογισμός έχει ήδη πιεστεί πάρα πολύ. Άρα λοιπόν όλους μας ενδιαφέρει το πόσο γρήγορα θα επανέλθουμε στην κανονικότητα και δεν ομιλεί κανείς εξ οφίτσιο, έχοντας δηλαδή άγνοια των πραγματικών συνθήκων, γιατί όλοι ζούμε μέσα σε αυτές τις πραγματικές συνθήκες. Ελπίζω ότι μέσα από αυτή την κρίση θα βγουν μερικά θετικά. Τα αρνητικά τα είδαμε όλοι και τα γνωρίζουμε. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο μέγας κίνδυνος των αρνητικών είναι η ίδια η ζωή. Και η ίδια η ζωή είναι σημαντικότερη από κάθε τι άλλο. Στα θετικά μπορούμε να επισημάνουμε για τη χώρα μας ότι γινόμαστε πολύ πιο γρήγορα μια χώρα που κινείται με ρυθμούς εξηλεκτρονισμού, τους οποίους θα ζηλεύαμε στο παρελθόν. Πολλές υπηρεσίες πλέον δίδονται και γίνονται μέσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είμαστε μια χώρα η οποία μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα κατάφερε και έφτιαξε 260.000 ηλεκτρονικές αίθουσες διδασκαλίας. Δηλαδή τα παιδιά μας διδάσκονται στα σχολεία μέσα από τον υπολογιστή, διδάσκονται από τους δασκάλους και τους καθηγητές τους, σαν να είμαστε μια χώρα που είχε εργαστεί πολλές δεκαετίες ή πολλά χρόνια πάνω σε αυτή τη μέθοδο διδασκαλίας εξ αποστάσεως, και όμως μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το κάναμε. Και βέβαια πάνω απ' όλα θα κοιτάξω το κομμάτι αυτό του ανθρωπισμού και της εγκύτητας. Ενώ είμαστε απομονωμένοι και ο καθένας μακριά, όταν ήρθαν κάποιες ιδέες να βγούμε στα μπαλκόνια μας να χειροκροτήσουμε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το προσωπικό εκείνο το οποίο διακινδυνεύει τη ζωή του, και μέσα σε αυτούς θα βάλω τους καθαριστές, θα βάλω τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις απολυμάνσεις σε νοσοκομείες, σε δημόσιους χώρους, θα βάλω τους ανθρώπους που είναι στα μέσα μεταφοράς, θα βάλω ένα σωρό επαγγέλματα που συνεχίζουν να λειτουργούν. Όταν λοιπόν κληθήκαμε να ακουμπήσουμε το χέρι στην καρδιά και να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, είδαμε μια αλληλεγγύη η οποία μπορεί να ήταν συναισθηματικά φορτισμένη, αλλά είναι βέβαιο ότι δείχνει και την ψυχή του Έλληνα. Δείχνει δύο στοιχεία ο Έλληνας αυτή την περίοδο. Το ένα είναι το συνέστημα για το οποίο γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι μας έχουν κατηγορήσει άλλοι, ότι είμαστε δηλαδή ένας πολύ συναισθηματικός λαός. Το άλλο όμως είναι η ορθολογικότητα. Είδατε, κύριε Γραφιώτη, ότι όταν μπήκε ο στόχος από τον Πρωθυπουργό, από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, από τον κύριο Τσιόδρας επιστήμονα, επικεφαλή μιας ομάδας επιστημόνων, όλοι πιστοί σε αυτό το στόχο τον ακολουθούμε χωρίς πολλές γκρίνιες. Σίγουρα θα υπήρξαν και μερικές εξαιρέσεις. Αλλά αυτό αποδεικνύει, και αυτό νομίζω πάνω απ' όλα πρέπει να κρατήσουμε, ότι ως λαός, όταν βάζουμε κάποιους στόχους, παλαιότερα ο τελευταίος εθνικός στόχος που είχε μπει, αν θυμάστε, ήταν εκείνος του να κάνουμε Ολυμπιακούς Αγώνες εις άξιους άλλων δυτικών χωρών και να γίνουμε το παράδειγμα προς μίμηση, και όχι να μας λένε ότι είμαστε οι ανοργάνωτοι της Ευρώπης ή του πλανήτη. Όταν λοιπόν βάζουμε στόχους, μπορούμε και τους πετυχαίνουμε. Σε αυτούς τους στόχους
εκτός από την οργάνωση, το οργανόγραμμα, το πρόγραμμα, εγώ επισημαίνω μαζί με αυτούς και το συνέστημα. Αυτό δηλαδή που συνεγείρει τον Έλληνα πολίτη και τον κάνει μπροστά στον εθνικό στόχο να είναι ένας πολίτης συνειδητός, παρόν στο πρόβλημα και παρόν στη λύση. Αυτά είναι τα θετικά που πρέπει να κρατήσουμε και να μην τα ξεχάσουμε όταν με το καλό τελειώσει αυτή η κρίση. Όταν με το καλό τελειώσει, κύριε Υπουργέ, μακάρι να σας έχουμε και κοντά μας, να έρθετε να μας επισκεφτείτε στη Δυτική Μακεδονία, γιατί σας προείπα ότι είστε πολύ αγαπητό πρόσωπο, όλοι συζητούν με τα καλύτερα λόγια για εσάς και πραγματικά δηλαδή θα ήταν μεγάλη μας τιμή και χαρά να έρθετε και από κοντά να τα πούμε διαζώσει στο στούντιο κάποια στιγμή, όταν τελειώσει φυσικά αυτό το βάσανο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γραφειοτή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, σας αποδεσμεύουμε. Ευχαριστώ. Για τα καλά σας λόγια και για την φιλοξενία σας. Να είστε κι εσείς καλά και θεατές σας και εύχομαι γρήγορα να μπορούμε να αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον, να δίνουμε το χέρι ένας τον άλλον και να βρισκόμαστε μαζί σε εκείνους τους χώρους στους οποίους όταν οι Έλληνες είναι μαζί και διαπρέπουν και νιώθουν αυτό το ξεχωριστό συνέστημα της εγκύτητας, της χαράς, της αλληλεγγύης, της αγάπης. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, Χριστός αληθώς Ανέστη, ο κύριος. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Τόδωρος Ρουσόπουλος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Εγώ να πω ότι για τα θέματα των μέτρων, για τα θέματα των μέτρων, επειδή με ρωτάτε πολύ, η κυβέρνηση και ο κύριος Στέλιος Πέτσας πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανέφερε ότι στις 27 Απριλίου θα ανοίξουν τα δικαστήρια. Τώρα το πώς